Τρίκαλα μια ομάδα αλφαένα, πώς είδατε την ομάδα? Σήμερα ήμασταν καταπληκτικοί. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κερδίσαμε πολύ με μεγάλη διαφορά, είναι ότι παίξαμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, αλλά Κώστα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, το δεύτερο γεγονός που θα το δω. Δεν είναι πάντα εύκολο με τις ομάδες που αντιμετωπίζουμε στην Α2 να παίξουμε τέτοια. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Έτσι, παίζουμε σε πολύ μικρότερα γήπεδα, παίζουμε με αντιπάλους που παίζουν πολύ χρηστά. Αυτό μου είπαν και οι παίκτες. Συγκεκριμένα ο Βαγκαρούδης μου λέει πώς κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Σήμερα παίξαμε μια ομάδα που παίζει μπάσκετ, γι' αυτό παίξαμε και πολύ καλά. Τους είπα αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε. Εγώ Κώστα δεν φοβάμαι, γιατί δουλεύουμε καλά. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από τη στιγμή που δουλεύουμε καλά, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγει και στο παιχνίδι. Πάντως το τεστ είναι καλό, γιατί και η ομάδα, ο αντίπαλος, ήταν ομάδα Α1. Με τρεις Αμερικανούς, με Έλληνες. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μια ομάδα, βέβαια δεν ήταν ο Έλληνες. Έλειπε ο Βασιλιάδης. Λείπαν τρεις παίκτες, αλλά η ποιότητα των υπολείπων παίκτων που έχουν την κυρία Α1 και τον ξένο είναι πολύ υψηλή. Για μας ήταν ένα πολύ δυνατό και πολύ καλό τεστ. Ξέρεις γιατί? Χρειάζεται μια ομάδα να κάνει και τέτοιες εμφανίσεις για να αποκτήσει πάλι την αυτοπεποίθηση. Η Καστοριά πώς είναι σαν αντίπαλο? Την έχουμε παίξει το πρώτο φιλικό εδώ, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω θα κάνει, έκανε ήδη μια ζημιά στην έδρα της. Στην έδρα της θα χρειαστεί να υπερβάλλει κάθε αντίπαλο για να την κερδίσει. Και είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος εκτός έδρας. Μου έκανε εντύπωση ότι έχει κερδίσει το Δούκα 30 πόντους εκτός έδρας. Κέρδισε μέσα το Χολοαργό. Δηλαδή είναι μια ομάδα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και εμείς δείχνουμε σεβασμό σε κάθε αντίπαλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.